Είμαστε στον οικισμό της Λάρκο. Αυτά τα σπίτια από τη δεκαετία του 60 ακόμη είναι προέκταση του εργοστασίου της Λάρκο. Εδώ έχουν περάσει γενιές και γενιές ανθρώπων εργαζομένων. Εδώ είναι το φουγάρο που καθημερινά το ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το χαρακτηριστικό των παιδικών χρόνων των παιδιών που έζησαν στη σκουριά και στη σκόνη, των εργαζομένων της Λάρκο, εκείνων που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο, αλλά και των εργαζομένων σήμερα που δίνουν την μάχη να παραμείνει εν λειτουργία η Λάρκο και να μην χάσουν τις θέσεις εργασίας. Είμαστε εδώ στον οικισμό δίπλα στη Λάρκο που μένουν οι εργαζόμενοι και είμαστε εδώ με τις γυναίκες της Λάρκο, να το πω έτσι. Καλώς σας βρήκαμε. Σε δύσκολες στιγμές σας βρίσκουμε, δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, πες μου το όνομά σου. Μαρία. Μαρία, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί αυτή τη στιγμή μας ξεσπιτώνουν και μας βγάζουν και από τις δουλειές όλους τους εργαζόμενους, γυναίκες, παιδιά. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση αγανάκτησης και κοιτάμε να δούμε πώς θα παλέψουμε για να μην γίνει αυτό. Το δικό σου όνομα? Κατερίνα. Κατερίνα, υπάρχουν διαθέσεις να το παλέψετε ή θα ετοιμάσετε βαλίτσες? Βεβαίως, μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τα αφήσουμε. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Εδώ οικογένεια, εδώ εργασία? Εγώ συγκεκριμένα, μιας και με ρωτάτε, είμαι 31 χρόνια εδώ. Ήρθα 23 χρονών, πάω στα 54, ήρθα με 2 γιους, μωρά, τον τρίτον το γέννησα εδώ. Κάποια στιγμή ο γιατρός με έδιωχνε από εδώ γιατί το παιδί μου είχε πρόβλημα και μου είπε θα πεθάνει, πάρ' το να φύγεις και δεν είχα που να πάω και εξακολουθούσα να μένω εδώ. Το παλέψαμε, δόξα τω Θεώ, το παιδί μου καλά. Γιάννα, τι σκέφτεσαι αυτές τις μέρες? Τι σκέφτομαι? Το μόνο που σκέφτομαι είναι, καταρχήν έχω θυμό, έχω οργή, αλλά είμαι δυνατός άνθρωπος, εδώ είμαι 33 χρόνια, εργάζομαι και πλέον στην εταιρεία. Όλα αυτά μαζί θα γίνουν δύναμη και μαζί με όλη την Ελλάδα πιστεύω, γιατί ο κόσμος μας έχει βοηθήσει, μας στέλνουν μηνύματα από όλη την Ελλάδα, είναι στο πλάι μας και θα παλέψουμε, γιατί εγώ το εργοστάσιο το αγαπώ, ήρθα 20 χρονών, Εδώ δημιούργησα την οικογένειά μου, έκανα 2 παιδιά. Ο άντρας μου συνταξιούχος, από 14 χρονών ήταν σε αυτή την εταιρεία. Υπήρχε η σχολή μαθητείας. Μια ζωή. Είναι λίγα αυτά που λέμε. Ναι, είναι πολύ είναι λίγα πάρα αυτά. Πολύ ακριβώς. Λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ γέννησα το παιδί μου, εδώ γεννήθηκαν οι γονείς μου, εδώ μεγαλώσαμε μέσα στη σκουριά. Παίζαμε στους λόφους της σκουριάς προς τον Αγιάννη, όλα σαν πιτσιρίκια. Δεν μπορούν τώρα να έρθουν και να μας βγάλουν από τα σπίτια μας, από την εργασία μας, από μια εργασία που μας ταΐζει αυτή τη στιγμή και μας βοηθάει να ζήσουμε έστω και αυτό που μπορούμε να ζήσουμε στην περιοχή που βλέπετε, έτσι. Γιατί βλέπετε τα σπίτια, βλέπετε σε τι κατάσταση είναι όλα, είναι έτσι. Αθλίες, αλλά εμείς εδώ θέλουμε να αυτό ζήσουμε. Ακριβώς. Θέλουμε να υποστηρίξουμε όλους τους εργαζόμενους και τους πατεράδες μας, τους γονείς μας. Εδώ μεγαλώσατε. Όλοι εδώ πέρα. Ή πιο πολύ. Τι προσπαθούμε εδώ να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να μην κλείσει. Έχουμε μεγαλώσει εδώ. Θέλεις να φύγεις ή δεν θες? Όχι, δεν θέλω. Περνάω πολύ ωραία, έχω εδώ πέρα πολύ παρέα και άμα χαθεί νομίζω ήταν το πιο χειρότερο για μένα. Δεν θέλω να φύγω από εδώ πέρα. Γιατί μετά θα πάω σε κάπου αλλού, σε πόλη και δεν θα ξέρω κανέναν και ναι, θα χάσω και τις κολλητές μου. Είμαστε εδώ στο Σωματείο των Εργαζομένων στην Λάρκο. Είναι ο Δημήτρης Παπαγιάννου μαζί μας, μέλος της διοίκησης του Σωματείου. Δημήτρη,
Είσαι νέος άνθρωπος, νέος εργαζόμενος στη Λάρκο, ο πατέρας σου δούλευε εδώ κάποιο χρονικό διάστημα και ο παππούς σου. Πες μου λίγο πώς ξεκίνησαν τα οικογενειακά σας εδώ. Όχι, τυχαίνει εγώ να είμαι και από Λάριμνα, πάει πολύ πίσω δηλαδή, όλες οι γενιές πίσω είναι από Λάριμνα, ντόπιος, ας πούμε. Όπως βέβαια και οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που είναι στο εργοστάσιο είναι είτε από εδώ είτε από τα χωριά τα γύρω. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και η ίδια η περιοχή εδώ πέρα είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη Λάρκο και όχι τώρα, χρόνια. Οπότε οποιαδήποτε εξέλιξη στη Λάρκο αντιλαμβάνεστε ότι έχει επίδραση συνολικά στην κοινωνία, ας πούμε, η οποία εξαρτάται από τη λειτουργία της. Μας έλεγες λίγο πριν ότι προγραμμάτισες τη ζωή σου έτσι ούτως ώστε να σπουδάσεις κάτι που σχετίζεται με τη Λάρκο και να έρθεις στον τόπο σου για να εργαστείς στη Λάρκο. Για πες μας. Ναι, θα μιλήσω για το δικό μου σχεδιασμό, αν και οι περισσότεροι κάπως έτσι έχουν προγραμματίσει και έχουν οργανώσει τη ζωή τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα δουλέψουν εδώ πέρα, στήσανε όλη τους τη ζωή τέλος πάντων, τις οικογένειές τους. Εγώ να είμαι μεταλλιολόγος, μεταλλουργός, εργάζομαι τα τελευταία 6 χρόνια στο εργοστάσιο. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή αντικειμένου σπουδών και τα λοιπά έγινε καθαρά με κριτήριο την επιστροφή πίσω στο χώρο καταγωγής μου, για να μείνω εδώ πέρα, να στήσω και εγώ τη ζωή μου, την οικογένειά μου και ούτω καθεξής. Ο Αλέξανδρος Νικολόπουλος που είναι μαζί μας είναι μια ζωή εργάτης εδώ στην Λάρκο. Αλέξανδρε, πόσα χρόνια δουλεύεις εδώ? Δουλεύω 39 χρόνια και 4 μήνες. Και τώρα που σας ζητάνε να φύγετε, να απολυθείτε και να ξεσπιτωθείτε, πώς νιώθεις? Νιώθω σίγουρα αγανακτισμένος, σίγουρα προδομένος και πιστεύω ότι αυτό νιώθουν και όλοι οι συνάδελφοί μου. Έχει μεγάλη προσφορά δώσει αυτό το εργοστάσιο και όχι μόνο σε εμάς που αυτή τη στιγμή θα παλέψουν οι νέοι για να κρατήσουν το εργοστάσιο. Έχει σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έχουν έρθει γενιές από Εύρο, από Κρήτη, από Πελοπόννησο, από όλη την Ελλάδα. Έχουν ζήσει τα παιδιά τους, τα έχουν σπουδάσει, έχουν φύγει από εδώ και ακόμα κάνουν το σταυρό τους για αυτό το εργοστάσιο. Μένουν τόσα παιδιά πίσω και τους λένε αυτή τη στιγμή: εγκαταλείψτε τα σπίτια σας και φύγετε. Πού θα πάνε? Τους διώχνουν από τη δουλειά, τους διώχνουν και από τα σπιτιά. Και πού θα πάνε, τι τους λένε? Βγείτε έξω από εδώ και πεθάνετε. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Εδώ η Λάρκο είναι χρυσορροχείο. Λοιπόν, πάνε να το βγάλουν ότι είναι στον πάτο και δεν είναι. Αυτοί το κάνανε, αυτοί το έχουν καταλήξει. Αυτοί που το έχουν καταλήξει είναι οι μεγάλοι, όχι ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος είναι ενός μισθού για αυτή τη Λάρκο που είναι κίνδυνος, υπογραφή συμβολέου θανάτου. Λοιπόν, που παίρνει 1.000 ευρώ, είναι των 1.000 ευρώ, 1.100, όχι αυτά που λένε. Τώρα, και μάξι είναι και τα 1.100, έτσι. Και μάξι είναι τα 1.100, πέραν αυτές τις περικοπές δηλαδή που έχουν κόψει τα πάντα. Μέσα στα καμίνια, που είναι η πηγή της παραγωγής του εργοστασίου. Είναι το πιο δύσκολο τμήμα του εργοστασίου, το πιο δύσκολο και το πιο επικίνδυνο. Και εκεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος κυριολεκτικά έρχεται σε επαφή με τη φωτιά, με τη λάβα κάθε μέρα, βέβαια, θα φτάσει το πολύ τα 1.100 ευρώ. Αλλά το πολύ δεν είναι όλοι οι εργάτες εκεί θα πάρουν αυτά τα λεφτά. Κάποιος ο οποίος έχει περισσότερα χρόνια θα πάρει τόσα. Εμένα συγκεκριμένα το 99, το 2009 συγγνώμη, ο σύζυγός μου που δούλευε στα καμίνια με μισθό 700 ευρώ θα ήταν από θαύμα δηλαδή έζησε. Εμείς που ζούμε εδώ, όταν κάνει έκρηξη κάποιο καμίνι, κάνουμε το σταυρό μας οι γυναίκες και αρχίζουμε και λέμε: Παναγία μου, μην ακούσουμε τίποτα. Και αρχίζουμε και λέμε: Ο άντρας μου τι βαρδιά είναι, είναι μέσα. Το παιδί μου το μεγάλο που είναι, το παιδί μου το δεύτερο που είναι, ο γανιψιός μου που είναι. Και γενικά κάνουμε το σταυρό μας για να μην ακούσουμε για θύματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπουν οι έξω από εδώ. Είναι πολύ πιο περίπλοκα, πολύ πιο δύσκολα και εφόσον η περιοχή αυτή. Το 1963, πότε ήρθε ο Ποδοσάκης, ανακηρύχθηκε βιομηχανική. Πλέον δεν έχει άλλο. Είναι μονόδρομος. Τι μπορεί να αναπτυχθεί και τι μπορεί να κάνει, μόνο σαν βιομηχανική ζώνη υπάρχει εδώ. Είναι πλούτος. Είπαμε ότι είναι έχει προσφέρει πλούτος. Πάρα πολλά. Άσχετο να είναι ο εργαζόμενος, παίρνει ψίχουλα. Μα τα ξέρουμε είναι αυτά, γιατί λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο. Είναι μεγάλη προσφορά που έχει δώσει και το νικέλιο, ακόμα το εργοστάσιο είναι κερδοφόρο. Το υποβιβάζουν. Για να το φτάσουν εκεί που θέλουν, για να κερδίσουν και να φτάσουν το σκοπό τους. Το εργοστάσιο ακόμα και με τις πλάτες των εργαζομένων που το κρατάνε ανοιχτό, είναι κερδοφόρο.
Τώρα τι θα γίνει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο σημείο μηδέν, με την έννοια ότι η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα σχεδόν, απροκάλυπτα και χωρίς περιστροφές ανακοίνωσε ότι 1.300 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους πετιούνται στο δρόμο, απολύονται, εντάσσονται στις λίστες του ΑΕΔ, πώς το λένε, στους μεγάλους καταλόγους του ΑΕΔ, γιατί δεν είναι και λίγοι ήδη. Μας πετάνε στην ανεργία, μας πετάνε από τα σπίτια μας, όσοι κατοικούμε, είτε κατοικούμε στον οικισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεσπιτώνει και αυτούς που δεν κατοικούν στον οικισμό, γιατί άμα δεν έχει δουλειά ο άλλος εδώ πέρα, η περιοχή δεν έχει άπειρες δουλειές. Το εργοστάσιο είναι που απορροφά τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Εκ των πραγμάτων θα ψάξει να βρει αλλού δουλειά, οπότε θα ξεσπιτωθεί και αυτός. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με δάνεια, με 1.200 θυσίες έχουν φτιάξει κάποια σπίτια, τα χρωστάνε ακόμα και θα κληθούν να τα νοικιάσουν. Δεν μπορούν, απαξιωμένη όποια περιουσία έχεις εδώ πέρα στο χώρο. Οπότε θα κληθούν να έχουν και το δάνειο να τρέχει, παραδείγματος χάρη, και να κληθούν να βρουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κάποια δουλειά για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτή και η οικογένειά τους. Η ποιότητα της ζωής εδώ είναι άθλια, άσχετα εμείς που είμαστε 30 χρόνια και το αγαπάμε αυτό τον τόπο. Όταν ήρθαμε δεν είχαμε ούτε air condition και κλείναμε τα παράθυρα και τα παιδάκια μου που περπατούσαν μέσα από τη μουτζούρα γινόντουσαν τα πέλματά τους κάτω 3 φορές τη μέρα μπάνιο μέσα στη μουτζούρα και έχουμε αφήσει τα κόκαλά μας οι γυναίκες με ένα λάστιχο και με ένα ξεσκονόπανο για να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς χωρίς τη μουτζούρα. Και παρόλα αυτά το αγαπάμε αυτό το μέρος και όσοι έχουν έρθει εδώ λένε «Μα πώς ζείτε εδώ πέρα». Ζούμε και ας έρθουν αυτοί που τα λένε αυτά, ότι δεν πληρώνουμε ενίκιο, ας έρθουν να ζήσουν όχι ένα μήνα, μια εβδομάδα. Και εντάξει, για μας που κάποιους θα φύγουμε, δεν είναι ότι εγώ φεύγω και εντάξει. Είναι τα παιδιά πίσω και αν δεν είναι τα δικά μου, είναι τα υπόλοιπα, είναι όλος ο κόσμος. Την απαξιώσανε τη Λάρκο. Εγώ έχω ζήσει πολλές καταστάσεις σαν εργαζόμενη. Στην προηγούμενη εκαθάριση του 1989 βρισκόμουν εδώ στην εταιρεία. Ήτανε πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, καμία σχέση με το τώρα. 2 φορές στη ζωή μου μπήκα σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εγώ και όλοι οι εργαζόμενοι, όταν είχε φτάσει το νικέλιο σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και τώρα που το νικέλιο έχει ξεπεράσει τους 23.000 δολάρια ο τόνος, μας λένε ότι την κλείνουμε. Την κλείνουμε. Παιδιά, θα ήθελα να πω κι άλλα. Όλοι θέλαμε να πούμε κι άλλα. Αλλά με πνίγουν όλα και έχω οργή. Οργή, τίποτα άλλο. Σημαντικό αλλά είναι. Θα το κάνουμε δύναμη. Πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να παραμείνετε στις δουλειές, θα μπορούσε η Λάρκο να λειτουργήσει και να συνεχίσει? Αυτό είναι σίγουρο, ότι και η Λάρκο θα μπορούσε να συνεχίσει, να παραμείνουμε στις δουλειές μας, να γίνει αυτό που έχουμε πει επί σειρά ετών, ότι πρέπει να γίνει καθετοποίηση παραγωγής και ανοξείδωτος χάλιβας. Εκεί έπρεπε να σταθούμε και εκεί έπρεπε να βασιστούμε όλα αυτά τα χρόνια. Η πορεία μας έπρεπε να ήταν αυτή. Το σωματείο εδώ πώς στέκεται μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις? Το σωματείο όχι μόνο τώρα, γιατί σαν σωματείο έχουμε 2 χρόνια από την αρχή, δηλαδή και πριν μπούμε στην ειδική εκαθάριση και αρχίζει να, τέλος πάντων, να εκτελούνται οι πράξεις αυτού του εγκληματικού για τους εργαζόμενους έργου, με τον νόμο τέλος πάντων που εφαρμόζεται. Από την αρχή είχαμε προειδοποιήσει και δυστυχώς για μας πρωτίστως, αλλά και συνολικά δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Είχαμε εξ αρχής προειδοποιήσει ότι θα είναι αυτή η κατάληξη. Ότι η κυβέρνηση, το σχέδιο το οποίο εφαρμόζει, δεν διασφαλίζει ούτε τις θέσεις εργασίας, ούτε τη συνέχιση της λειτουργίας, και ότι τζογάρει ουσιαστικά την ίδια τη λειτουργία και το μέλλον, πώς το λένε, των εργαζομένων. Δυστυχώς, 2 χρόνια σχεδόν μετά, και βλέποντας και τις τελευταίες δηλώσεις, επιβεβαιωνόμαστε με το πιο πανηγυρικό τρόπο. Προδομένως νιώθω από την πολιτική που εφάρμοσαν στη Λάρκο, με όλα αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα, οδηγώντας την στον οικονομικό μαρασμό και τη Λάρκο και την περιοχή. Τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι που είναι μιας ηλικίας πλέον και δεν θα έχουν δουλειά εδώ? Πιστεύω ότι όλα αυτά τα προγράμματα είναι προγράμματα πτώχευσης για τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει άλλη λύση. Ούτε από τους Δήμους μπορούν να απορροφηθούν,
ο αριθμός αυτός που υποτίθεται ότι μας έχουν πει ότι περισσεύει, ούτε μπορούν κάπου αλλού να πάνε να ζητήσουν δουλειά. Που όλη η Ελλάδα στην ουσία έρχεται και ζητάει εργασία στη Λάρκο. Είπε ο ίδιος ο Σταϊκούρας, ο ίδιος ο κύριος Υπουργός που συντόνιζε δηλαδή και τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρόβλεψή του, μάλλον το σχόλιο του όταν είπαμε για τη διασφάλιση της θέσης και για την εξέλιξη των διαγωνισμών είναι να κάνουμε προσευχή. Καταλαβαίνω ότι όταν ο πολιτικός ο οποίος έχει αναλάβει να υλοποιήσει πώς το λένε, το σχέδιο το οποίο αυτό τέλος πάντων εφαρμόζεται, σου λέει τα παραπέμπει στο Θεό, καταλαβαίνετε ότι επιβεβαιωνόμαστε με τον πιο τραγικό, όπως είπα. Οι διαθέσεις των εργαζόμενων εδώ ποιες είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει οργή, φόβος, ανασφάλεια, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα και γι' αυτό κιόλας είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ, πολύ μαζική, μια από τις πιο μαζικές συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πολλά χρόνια στο Σωματείο με Παλμό και τα λοιπά. Αποφασίσαμε ομόφωνα ότι πρέπει να απαντήσουμε, να μην δεχτούμε προφανώς τους εγκληματικούς. Δεν υπήρχε καμία ζήτηση περί αποδοχής του εγκληματικών σχεδιασμών. Ψεύδεται ο Υπουργός. Όταν είπε μερίδα των εργαζομένων, ψεύδεται. Να το βγάλουμε αυτό. Γιατί είπε σε συνεντεύξεις του ότι η μερίδα των εργαζομένων είναι. Η ίδια η συνέλευση είναι η απόδειξη ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και έχουμε πάρει αποφάσεις για δυναμικές, πώς το λένε, απαντήσεις με πολύμορφους τρόπους, πρωτοβουλίες και για τη συνέχεια. Σήμερα, 11 Δευτέρου του 2020, προβαίνουμε σε κατάληψη του σχολείου, συμμετέχοντας και εμείς στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Εμείς οι γυναίκες είμαστε ενεργές, θα έχουμε κάνει Επιτροπή Αγώνα Γυναικών. Με την ΟΓΕ, με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, είναι 2 χρόνια εδώ και μας στηρίζει και έχουμε φτιάξει μια Επιτροπή Αγώνα Γυναικών για να μπορέσουμε και εμείς από τη μεριά μας να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους και την όλη κατάσταση εδώ. Και ευχαριστούμε και πολλά σωμάτια από όλη την Ελλάδα που μας έχουν στηρίξει. Τους ευχαριστούμε και πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν όλοι μέχρι τελευταία στιγμή. Και εσάς σας ευχαριστώ. Σας βλέπω λίγο φορτισμένες, αλλά και αποφασισμένες όμως. Αν καθίσεις ακόμα θα... Γιατί ανοιγόμαστε σιγά σιγά. Είναι ο βρασμός από μέσα που βγαίνει από την ψυχή και η αγανάκτηση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας, την ενιαία λειτουργία της παραγωγής της εταιρείας, και θα το παλέψουμε, πιστεύω, γιατί εδώ που ζούμε, είπανε και τα κορίτσια πριν, είναι πολύ δύσκολα, δεν έρχεται άνθρωπος. Εμείς τον πονάμε, τον τόπο μας, το εργοστάσιο. Το ότι μένουμε μέσα στο εργοστάσιο δεν σημαίνει ότι τελειώνει το 8ωρο και πάει ο καθένας στο σπίτι του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνουν μέσα, δηλαδή είναι σε ετοιμότητα, 24 ώρες 24ωρο οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό άλλωστε και τα δηλαδή, είχαν φτιάξει αυτά, ναι, Μαρία. Γι' αυτό αυτός ήταν ο σκοπός των εργατικών κατοικιών. Και τα του εργοστασίου και ο οικισμός τότε. Ναι, για να είναι σε ετοιμότητα οι εργάτες. Ακριβώς. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο 2 η ώρα τη νύχτα, 3, 4, 5 και θα πρέπει να μπουν μέσα. Δεν υπάρχει ωράριο, γι' αυτό και ήταν ο σκοπός αυτών των κατοικιών εδώ πέρα. Αυτός ήταν ο σκοπός. Δίσκο σκοτής προβλήτας, δίσταρκο το καμίνι, αυτή η πολιτική, τα σπίτια μας τα κλείνει. Έλα και υδρότα, φεύγουμε τα τσανί, θα τους σταματήσουμε με λωτήτα κεφάλι. Τι θα πεις στην κυβέρνηση, την τωρινή, τις προηγούμενες που σας λένε τέλος πάντων, τώρα ήρθε η ώρα να φύγετε? Ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Ότι δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν, δεν θα καταφέρουν να μας βγάλουν από τις δουλειές μας, από τα σπίτια μας. Αυτό. Όσο και να προσπαθήσουν, ό,τι και να κάνουν. Θα είμαστε μπροστά, θα είμαστε εμπόδιο για αυτούς. Λοιπόν, μας έλεγες λίγο πριν για τα παιδικά σου χρόνια με τη σκουριά. Αυτά δεν τα ζήσαμε, δεν τα ξέρουμε. Αλλά βλέπω τώρα τα παιδιά εδώ στο σωματείο που φτιάχνουν τα πανό και αυτά είναι τα δικά τους παιδικά χρόνια. Ναι, ακριβώς. Λουκέτο, απολύσεις και ξεσπίτωμα. Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Όλες οι γενιές είμαστε από, όπως είπαν και άλλοι προχθές, ο πατέρας, ο παππούς, εμένα ο πεθερός μου δούλευε εδώ. Μετά έπιασε ο γιος του, δηλαδή ο άντρας μου, μετά τα παιδιά μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Για αυτή την υπαίθρια τη Γρήγορη.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Που μας κατατοπίσαμε να καταλάβουμε και τι γίνεται. Και είναι λίγα παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τόσο εύκολα. Η μόνη υπεύθυνη που είναι αυτή τη επιχείρηση είναι μόνο οι κυβερνήσεις. Ναι, η εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος δεν έφταιξε ποτέ. Μόνο ο εργαζόμενος δεν έφταιξε. Ο εργαζόμενος έχει αξιοπρέπεια. Μπαίνει στο εργοστάσιο, δεν ξέρει αν θα βγει έξω ζωντανός, αλλά έχει μόνο αξιοπρέπεια. Κάνουμε το σταυρό μας κάθε μέρα να γυρίσουν ζωντανοί όλοι οι άνθρωποι από εκεί μέσα. Και όχι στην πλάτη του εργαζόμενου. Είναι λάθος να τα ρίχνουν στην πλάτη του εργαζόμενου. Λοιπόν, δεν ρωτάω τίποτα άλλο, γιατί θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε, γιατί μας έλυσες τη γλώσσα τώρα και δεν θα φύγεις από εδώ. Δεν θέλετε αρχικά να πείτε πολλά, αλλά τελικά τα είπατε όλα. Εντάξει, δεν είπα. Να είστε καλά. Τίποτα, από αυτό που ζούμε, όχι. Εγώ δεν θέλω να χάσω το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει, εδώ είναι όλοι οι φίλοι μου, το σχολείο μου και άμα φύγω δεν ξέρω πού θα πάω. Αλλά ας ελπίσουμε να μην φύγουμε κανένας μας, να μην εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας, να έχουμε όλες τις δουλειές μας και να νικήσουμε σε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας! Γεια σας!